Ο λίγον εστί το ζει, το τέλος ο χρόνος απαιτεί. Όσον ζεις φαίνου, μηδεν όλος ηλίπου, προς ο λίγον εστί το ζει, το τέλος ο χρόνος απαιτεί. Όσον ζεις φαίνου, μηδεν όλος ηλίπου, προς ο λίγον εστί το ζει. Ζή. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στον φιλόξενο χώρο του Poseidon Resort. Είναι ο χώρος που μας παραχωρήθηκε με πολύ ευγένεια και πραγματικά νομίζω ότι ήταν η πιο σωστή επιλογή και από τους οργανωτές, δηλαδή τον κύριο Βασίλη Ντάτσο, αλλά και από τον οικοδεσπότη μας, τον δήμαρχό μας, που σαφώς μας βοήθησε πάρα πολύ σε όλη αυτή μας την προσπάθεια και καλωσορίζουμε τον κύριο Γιώργο Γιόνι που είναι κοντά μας και τον θέλαμε και στην Επιτροπή, δεν πειράζει, είναι ο αντιδήμαρχος, ο κύριος Σάξης Παπαθανασίου. Πρέπει να σας πω ότι έγινε με πολύ αγάπη και με πολύ σεβασμό και με μεγάλη προσπάθεια η απόψινή εκδήλωση. Αναβιώνει την ομορφιά στην αρχαιότητα. Θα μας μιλήσει γι' αυτό ιδιαίτερα ο κύριος Λεκάκης, ο οποίος είναι και δημοσιογράφος και ερευνητής, με λίγα λόγια να μας δείξει το δρόμο προς την αρχαιότητα. Καλό τον κύριο Γιώργο Λεκάκη κοντά μας, με πολύ αγάπη. Καλησπέρα και από μένα. Πολύ σύντομα λοιπόν να πούμε, γιατί το πρόγραμμα είναι πολύ μεγάλο, πως στο άκουσμα της λέξης καλλιστεία, το μυαλό μας τρέχει σε διαγωνισμούς ομορφιάς, κυρίως μεταξύ γυναικών. Δεν ήταν έτσι όμως πάντα, ήταν και αντρών και γυναικών, αλλά όχι μόνο για την ομορφιά. Τελούνταν σε όλη την αρχαία Ελλάδα, στην Αρκαδία, στη Θήβα, στην Ηλία, στη Σπάρτη, στη Φθιώτιδα, στη Θεσπρωτεία, στη Λέσβο και στην Τένεδο, έχουμε αγώνες ομορφιάς. Με τη λέξη κάλος, οι αρχαίοι Έλληνες όριζαν την ωραιότητα, την ευμορφία, τη συμμετρία, το εξαιρετικό ωραίο, αυτό δηλαδή που είναι όριμο, και απαραίτητα μαζί με όλα αυτά και την ηθική. Μόνο τότε η γυναίκα ελέγεται καλονή. Το κάλος δεν αποδιδόταν μόνο σε ανθρώπους, αλλά και σε φυτά, σε ζώα ή σε πράγματα. Ήτανε γιορτές, τα καλλιστεία, υπέρ της ιερογαμίας, δηλαδή των κοριτσιών που θα εκπροσωπούσαν την ιερά σύζυγο του κορυφαίου Διός εκείνη τη χρονιά. Και όλα ξεκίνησαν από τον άρπαγα τον Πάρη. Ο Πάρη, ξέρετε, λεγόταν Αλέξανδρος, από τη στιγμή όμως που πήρε την Ελένη, μετονομάστηκε σε Πάρης. Αυτός λοιπόν έκανε τα πρώτα άτυπα καλλιστεία στο ορπέδιο της Ήδης στη Μικρά Ασία, όπου μεταξύ τους η Ήρα, η Αθηνά και η Κύπριδα Αφροδίτη αναμετρήθηκαν στην ομορφιά με έπαθλο ένα μήλο. Κριτής λοιπόν ήταν ο Αλέξανδρος Πάρης με εντολή του Διός, την οποία μετέφερε ο Ερμής. Το έπαθλο που λεγόταν καλλιστείο ή καλίστευμα ήταν ένα μήλο. Το κερδίζει η Αφροδίτη και ούτε λίγο ούτε πολύ έρχεται ο Τροϊκός πόλεμος. Έτσι. Λοιπόν, από τότε όμως μας έμενε μια φράση παροιμιώδης. Οτιδήποτε προξενεί έρηδες το λέμε μήλον της έρηδος. Έτσι. Και έκτοτε το φρούτο μήλο πέρασε στους συμβολισμούς ως σύμβολο έρωτος, ομορφιάς. Χρονικά αυτά τα πρώτα καλλιστεία τοποθετούνται όχι πολύ μετά την κάθοδο του Θησέα στον Άδη. Άλλωστε και στον θάνατο οι Έλληνες έβρισκαν κάλος και ομορφιά. Τα πρώτα καλλιστεία έγιναν στην Ήλιδα υπέρ της θεάς Δήμητρος ή στη βασιλίδα της Αρκαδίας, πάλι για τη Δήμητρα. Εκεί τις γιορτές διοργάνωσε ο βασιλιάς ο Κύψελος και πιο όμορφη γυναίκα βγήκε η γυναίκα του. Όπως καταλαβαίνετε, το μέσον υπήρχε παντού. Αλλά ένας σημαντικός διαγωνισμός ομορφιάς ήταν μεταξύ της Αφροδίτης, των τριών Χαρίτων, της Πασιθέας, της Καλής και της Εφροσύνης, που έγινε στην Θήβα, στις πηγές των Χαρίτων κοντά στον Ορχομενό. Καλλιστεία στη Λέσβο υπέρ της θεάς
Ήρας και οι γυναίκες που έπαιρναν μέρος στα Καλλιστεία λέγονταν χρυσοφόρες. Οι νικήτριες δε πιλεϊδαίες, δηλαδή τόσο όμορφες σαν μεγάλες πύλες. Τα Καλλιστεία ήταν μια γιορτή που έδωσε πάρα πολλά επίθετα στους Έλληνες. Καλλιαστράγαλος, Καλλιβλέφαρος, Καλλιβόας, Καλλιγάλινος, Καλλιγένεια, Καλλίγλουτος, Καλλίγραμμος, Καλλιεπής, Καλλίζωνος, Καλλίθριξ, Καλλίκνημος, Καλλικρίδευνος, Καλλιλογία, Καλλίμορφος, Καλλίπες, Καλλιπάριος, Καλλιπάρθενος, Καλλιπέδηλος, Καλλίπεπλος, Καλλιπύχης, Καλλιπλόκαμος, Καλλιπρόσωπος, Καλλίπηγος, Καλλίσφυρος και Καλλίσωμος. Καλή μας επιτυχία. Να αναφερθώ σε όλους τους τίτλους του κυρίου Λεκάκη, γιατί πραγματικά είναι ένας ανεκτίμητος φίλος, συνεργάτης και Έλληνας που πολυπράγμων. Είναι λοιπόν, όπως το σημείωσα, γιατί τα πήρα τα στοιχεία από εκεί που έπρεπε, συγγραφέας, δημοσιογράφος, ηχουργός, πολύ γνωστός από εκπομπές τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές, μέλος της Επιτροπής Διεκδίκησης Κατοχικού Δανείου, πολύ σημαντικό, και κλαπέντων πολιτιστικών θησαυρών και πρώην μέλος του Δέλτα Σίγμα της Εταιρείας Μελέτης Αρχαίας Ελληνικής Μυθολογίας. Αυτός είναι ο Γιώργος Λεκάκης. Επίσης, καλωσορίζουμε και τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, λοιπόν. Τα έχουμε πάθει στο θέατρο αυτά. Κορυφαία στον κύριο Τάσο Γιολί με χειροκρότημα, για να αρχίσουμε έτσι να ζωντανεύουν η ατμόσφαιρα. Και στην Επιτροπή μας, μόνο που θα τον αναφέρουμε και στην Επιτροπή μας, είναι μέλος και μας θυμάει ιδιαίτερα, ο κύριος Πιτσάκης Πάνος, πρώην πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου. Ως μνάρθει κοντά μου το έτερο ήμιση Τζέφη Ζαχαροπούλου, θα μου επιτρέψετε, γιατί είναι οι άνθρωποι που μας βοήθησαν και χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε απολύτως τίποτα, δηλαδή οι χορηγοί και οι δωροθέτες μας. Ξεκινώντας από το στούντιο Φιγκούρα Greek, κέντρο ομορφιάς και αδυνατίσματος. CNC, σπουδαίος χορηγός με γυναικεία υποδήματα και ιδιαίτερα με χειροποίητα ελληνικά σανδάλια που φοράμε όλοι μας και τα οποία θα μείνουν και δώρο στους υποψήφιους και σε εμάς. Χέντμα καλλιντικά από Ισραήλ, είναι και στην Κύπρο, τα καλλιντικά της Κλεοπάτρας που ήρθανε και στην Ελλάδα. Deepolis Handcraft Center, Hellenic Arts Studio. Biosev Hair Color Cream, η νέα γενιά βαφής μαλλιών. Team of Love, ομάδα αγάπης, Ελλάδα-Κύπρος, για τα άπορα παιδιά που είναι κοντά μας και εμείς θα τους συμπαρασταθούμε. Ακόμη. Οργάνωση από το πρακτορείο Models Prestige Show Production Ελλάδα-Κύπρος. Συντονιστής ο Σάκης Νικολάου. Έλση Ήμπορς, αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Bioetica Italia με επαγγελματικά προϊόντα κομμωτηρίου. Πανταζώνας, 45 χρόνια πρωταγωνιστής στη μόδα, πρώτος στη μόδα και πρώτος στην ποιότητα. Και ένα σπουδαίο με το κοινωνικό μήνυμα που έχει δώσει εδώ και χρόνια, Πανταζώνας, φοράτε πάντα ζώνας. Και στην Επιτροπή. Έχουμε επίσης τη μεγάλη χαρά και τιμή να είναι κοντά μας συνεργάτης μας και συνοδοιπόρος η κυρία Σταυρούλα Νικολάου από την Κύπρο. Να τη χειροκροτήσουμε, είναι κοντά μας πανέμορφη, η οποία είναι πρόεδρος σε κορυφαία μεγάλα διεθνή καλλιστεία ομορφιάς και τουρισμού.
και προσφέρει στις τρεις πρώτες νικήτριες και στους τρεις πρώτους νικητές την ευκαιρία να λάβουν μέρος στα 13 από αυτά που αντιπροσωπεύει διεθνώς διαγωνισμός ομορφιάς. Νομίζω τα είπα αυτά αρκετά, όπως έπρεπε. Νομίζω ότι είναι καιρός να έρθει κοντά μας η Ζέφη Ζαχαροπούλου και να ξεκινήσουμε με τη μουσική μας την πρώτη παρέλαση των παιδιών μας. Υποδεχόμαστε τη Ζέφη Ζαχαροπούλου, ο κύριος Βασίλης Ντάτσος, ο εμπνευστής, ο δημιουργός, ο αγωνιστής για την αρχαία ομορφιά. Καλησπέρα σας! Ελλάδα για πάντα και παντού! Ένα δυνατό χειροκρότημα! Ελλάδα για πάντα και παντού! Σας καλωσορίζουμε λοιπόν στον πρώτο παγκόσμιο αρχαιοελληνικό διαγωνισμό ομορφιάς για γυναίκες και άντρες. Ο διαγωνισμός Ancient Beauty Greek Contest διεξάγεται απόψε για πρώτη φορά στο υπέροχο κοσμοπολίτικο Λουτράκι και φημισμένο για την ξεχωριστή αρχαιοελληνική ιστορία του και στο Ποσειδόν Resort που διέθεσε τον πανέμορφο χώρο του για να γίνει η αφετηρία από την οποία θα ξεκινήσει αυτό το νέο σημαντικό καλλιτεχνικό γεγονός με στόχο να αναδείξει την ελληνική αρχαιότητα μέσα από την ομορφιά στα πέρατα της γης. Καλή επιτυχία, καλή δύναμη. Ξεκίνησα ξαφνικά. Είχα το τρακ γιατί δεν ήσουν δίπλα μου, έλα. Αλλιώς το είχαμε σχεδιάσει, αλλά τα αυθόρμητα είναι πιο ωραία. Θέλω να πω δύο λόγια, γιατί για να μιλήσει κανείς για τον Κώστα Βενετσάνο χρειάζονται ώρες. Νιώθω πολύ μεγάλη χαρά και τιμή που είναι εδώ ένας άνθρωπος, όπως ο Κώστας Βενετσάνος, ένας άνθρωπος του θεάματος, που έχει γράψει τη δική του ιστορία στο χώρο της τηλεόρασης, του θεάτρου, της παρουσίασης, του τραγουδιού και εξακολουθεί με επιτυχία να είναι μοναδικός, ξεχωριστός και το σπουδαιότερο διαχρονικός. Ένας πραγματικός performer. Αυτή είναι η είσοδος, Κώστα. Αυτή είναι η είσοδος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έδωσε τα φώτα του και ανέδειξε... Έχουμε κι άλλα. Ανέδειξε ανθρώπους του καλλιτεχνικού γίγνεσθε που έκαναν μεγάλη καριέρα, αλλά υπήρξε και ο πρωτοπόρος στο χτίσιμο της ελληνικής τηλεόρασης. Πληθωρικός, ανεξάντλητος, ακούραστος, είναι υπόδειγμα καλλιτέχνη που η κάθε του εμπειρία είναι ένα μάθημα για να διδασκόμαστε εμείς οι νεότεροι. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Δοξάστε με. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε το... Ναι, ναι. Το σώμα, Βεβαίως. Θα κάνουμε έτσι μία εισαγωγή με τον πλέον ειδικό, τον ιστορικό, τον κύριο... Πάρα πολύ ωραία. Και έχουμε και πολλά ιστορικά στοιχεία να αναφέρουμε. Πριν απ' όλα όμως, απόψε πανάρχια μουσικά ακούσματα θα ζωντανέψουν ξανά χάρη στα 20 σπάνια ανακατασκευασμένα όργανα τα οποία βλέπετε εδώ, αλλά και τις εξαίσιες φωνές που θα ακούσουμε από το μουσικό σύνολο Λύραυλος. Ο Λύραυλος... Λοιπόν, είναι η στιγμή που υποδεχόμαστε υποψηφίους και υποψήφιες. Κλείνουμε παρακαλώ το video wall και τη μουσική αυτή. Και υποδεχόμαστε τα παιδιά μας με τις λάδες. Να καλωσορίσουμε λοιπόν τα μέλη του συγκροτήματος Λύραυλος, που απόψε θα μας χαρίσουν ένα πρωτότυπο θέαμα, ένα μαγικό άκουσμα γεμάτο από εικόνες, ήχους, σχήματα, σκηνές ζωής μέσα στο χωροχρόνο. Thank you.
το τραγούδι του Σικύλου. Το καλύτερα διατηρημένο από τα κομμάτια που έχουν γραφεί από την αρχαιότητα. Όσο ζεις να χαίρεσαι, καθόλου μη λυπάσαι. Εικόν ηλίθος ημί, τι θυσί με Σίκυλος ένθα, μνήμης αθανάτου. Όσον ζεις φαίνου, μη δεν όλο σύλληπου, προς ο λίγον αισθητοζή, το τέλος ο χρόνος απαιτεί. Όσον ζεις φαίνου, μη δεν όλο σύλληπου, προς ο λίγον αισθητοζή. Ζή. Καλησπέρα και από μας. Είμαστε Ορχήστρα Λύραυλος. Θα ακούσουμε κάποια από τα καλύτερα διατηρημένα αρχαία μουσικά κείμενα και πολλές εκπλήξεις. Τα όργανα αυτά τα έχουμε κατασκευάσει με τα υλικά που είχαν και τότε. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Τώρα είναι το αρχαιότερο από τα κομμάτια που έχουν βρεθεί από πρώτο στάσιμο τον Ορέστη του Ευρυπίδη.
κιθαροδός από την Κρήτη και επίσημος μουσικός στην αυλή του Αυτοκράτορα Ανδριανού. Έζησε το 2ο αιώνα μετά Χριστόν. Έχουν διασωθεί 4 έργα του. Θα ακούσουμε τώρα αμέσως τη δοξαστική επίκληση στην Έμεση, τη θεά που δίκαζε αυστηρά, αλλά ωστόσο δίκαια τις πράξεις των ανθρώπων. Νέμεση πτερό έσαβη ουρωπά κι ανώπη θεά θυγατέρ δικάς ακούφα φριάγματα θνάτων επεχείς αδαμάντη χαλήνο ευθούσα διβρήν ολοάν βρωτών μέλαν αυθόνων έκτος ελάβνης τύπος ισοτροκών στατον άστιμη χαρουπά με ροπόν στρεφετέτηκα πληθούσα δε παραπόδα βαίνεις καυρούμενον αύχε να κλείνεις υποπήχη να ιβιωτών μετρείς νεύεις δίπο κόλπον οφρύναη ζυγών με τα χείρα κρατούσα μακέρα δικάς πολλέ ναι με σύπτερο έσαβη ουρωπά ναι με σύ θεόν άδωμεν αυθητάν νίκην τα νησύπτερον όμβριμάν νη μερτέα και παρεδρών δικάς ατάν μεγαλάν οριάν βρωτών ναι με σώσα υλικά της λύρας. Βλέπετε, βλέπετε. Το ηχείο είναι από Κάφκαλο Χελώνας. Αντίγραφο, δεν έχουμε πειράξει Χελώνα. Κεράτινοι ξύλινοι βραχίωνες, όπως βλέπουμε στα εγγύα κλασικής εποχής. Εντέρινες χορδές. Στριμμένο έντερο, βρε στριμμένο έντερο, να το. Καπάκι από δέρμα και το αριστερό χέρι δεν κρατούσε τη λύρα από τον βραχίωνα, αλλά ήταν περασμένο μέσα από τον λουρί των τελαμών για να παίζει ταυτόχρονα με το δεξί. Αρκετό μάθημα για τώρα. Πιο γνωστά κρουστά. Κρόταλο. Κρότος. Κροταλίας. Σύστρο. Σίο. Το ρήμα σίο. Ταρακουνιέμαι. Σεισμός. Μ' αυτά έπαιζαν, χόρευαν με κρασάκι και φαγάκι όλη μέρα και όλη νύχτα. Ήταν δικό μας, δεν ήταν αρχαίο. Αν επισκεφτείτε το Μουσείο των Δελφών, θα δείτε τους δύο δελφικούς ύμνους που είναι αφιερωμένοι στον Θεό Απόλλωνα, βεβαίως. Είναι τα δύο μεγαλύτερα αρχαία μουσικά κείμενα. Σήμερα θα ακούσουμε τον πρώτο. Αθήναιος 127 π.Χ. Σαν αδύνατο
συμφεροπλίον εούσα τριτών ειδός τα παιδωνά θραύ στον αγίης δεβό μη συνήφεστος εθήνεων μοίρα ταυρών ο μου μπαίνει να ράψ άτμος εσ' ολύμπων ανακίδνατε λίγη δελότος βρεμών αιωλής μελεσινόδαν κρεγή γρίσε άδα διδρούς κιθαρής ύμνη συναναμέλπετε ο δε τεχνίτων προπάς εσμος άκθιδα λαχών των κιθαρής ύκλητων συμνούσι σε παρακρόνηθη τον δε πάγωνα πρωτά ψεύδεως πασιθνά της προφένης λογία τρίποδα μαντιονός ήλες έδωρος ο νευρούρι δρακών ότε τε ίσι βέλες είναι τρίσα σε όλων ελίκταν θεία συρίγμα της αθόπευτα πέπνευσομός ως δε γαλατά να ρεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ήταν υπέροχοι. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε... Όχι, να πούμε το εξής. Να αναφέρουμε τα μέλη της κριτικής μας επιτροπής. Ναι, πριν όμως τα αναφέρουμε, να πούμε και στον κύριο Δήμαρχο ιδιαίτερα, ότι αυτό το θέαμα και άκουσμα, αυτός ο τρόπος που δυσδύουμε στην ομορφιά, η οποία είναι ελληνική αυτή η ομορφιά από αρκετών των χρόνων, είναι ένα βέλεαρ τουριστικό. Είναι ένα βέλεαρ που του χρόνου γεροί να είμαστε και αν ο κύριος Δήμαρχος που θα είναι πάντα κοντά μας, ελπίζω, βάλει λίγο το χέρι βαθιά στη τσέπη, το έχει βάλει όχι καθόλου σχεδόν στη τσέπη, θα μπορούμε, εφόσον θα έχουμε κάνει ήδη τον πρώτο διεθνή διαγωνισμό, δηλαδή τον πρώτο παγκόσμιο σε χώρα όπου υπάρχουν ομογενείς και τώρα αναγγέλλω επίσημα και μπορούν οι δημοσιογράφοι να το σημειώσουν ότι ο πρώτος διαγωνισμός έξω από την Ελλάδα που θα φέρει τους πρώτους νικητές του χρόνου στο Λουτράκι θα γίνει στη Φλόριδα από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Προμηθέας όπου έχουμε υπογράψει ήδη συμφωνία με την πρόεδρο την κυρία Εφη Βασιλείου. Λοιπόν, ο κύριος Ντάτσος έχει προτείνει. Όσο λοιπόν μοιράζουμε τα δωράκια στην Κριτική Επιτροπή, να αναφέρουμε και τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής. Και βεβαίως ξεκινάμε από την πρόεδρο, την κυρία Σταυρούλα Νικολάου, η οποία είναι αντιπρόσωπος Διεθνών Διαγωνισμών Ομορφιάς και Τουρισμού. Η κυρία Μαρία Ιωαννίδου, η δημοφιλής ηθοποιός, εδώ δεν χρειάζονται συστάσεις. Η λατρεμένη Μαρία Ιωαννίδου. Μας θυμάμαι την παρουσία της. Ο κύριος Γιώργος Λεκάκης, ιστορικός. Ο κύριος Ευάγγελος Γκικόντες, μευτηρας χειρουργός, γυναικολόγος. Ο κύριος Εξικίας Τριβουλίδης, ο επωνομαζόμενος γλύπτης του έρωτα. Να τον δούμε, να τον δούμε. Ο κύριος Γιώργος Πάπας, ιδιοκτήτης του Διεθνούς Γραφείου Γνωριμιών Γάμου. Έχει χαρίσει την ευτυχία σε χιλιάδες ανθρώπους. Ο κύριος Γρηγόρης Λύρος, είναι χορηγός και δωροθέτης μας και ιδιοκτήτης της εταιρείας BioSev, εταιρεία με καλλιντικά και είδη κομμωτηρίου.
ο κύριος Πάνος Καλούδας. Καλουδάς, συγγνώμη. Ναι, εκ παράδομης. Κύριος Πάνος Καλουδάς, δημοσιογράφος, διευθυντής προγράμματος της ΕΡΤ και συγγραφέας. Η κύριοι Κωνσταντίνος Παπαϊλιού, ο πατέρας, και Κωνσταντίνος Παπαϊλιού, ο υιός. Μαζί. Έτσι, δικηγόρος και επιχειρηματίας. Ο κύριος Αλέξανδρος Ευσταθίου, πρόεδρος της Apollo Capital. Η κυρία Μαρία Καριδά Κοσούλα είναι ηθοποιός και υποψήφια βουλευτής με το κίνημα της ελληνικής λύσης. Ο κύριος Θεόφιλος Τσιτσιμπάκος, έμπορος αυτοκινήτων. Ο κύριος Χρήστος Πανταζώνας, ενδύματα Πανταζώνας. Που έχει φέρει και πολλά δώρα για τα παιδιά πάρα μας. Πάρα πολλά δώρα βεβαίως. Η κυρία Λαρίσα Βίλχεμ και ο κύριος Γεράσιμος Κοσμάτος από τη Home Lux Invest. Ο κύριος Παναγιώτης Πιτσάκης, επιχειρηματίας και πρώην πρόεδρος του επιμελητηρίου. Και ο κύριος Σάκης Παπαθανασίου, ο αντιδήμαρχος πολιτισμού. Εδώ, ο οποίος μας βοήθησε μας βοήθησε πάρα πολύ και θέλω ένα πολύ δυνατό χειροκρότημα και ένα μεγάλο ευχαριστώ από όλους εμάς. Εγώ τον ευχαριστώ πάρα πολύ που στήριξε την Κύπρο για να είναι εδώ. Ευχαριστώ, Σάκη. Ευχαριστούμε, κυρία Νικολάου. Και ο κύριος Ανδρέας Δανιήλ, επιχειρηματίας από την Κύπρο, συνεργάτης της κυρίας Σαβούλας Νικολάου, επιχειρηματίας και σύμβουλος της Πεστής Σόου. Production. Πριν συνεχίσουμε, θα θέλαμε λίγο την προσοχή σας εδώ, στο Video Wall. Ελλάδα για πάντα και παντού. Καλλιστεία αρχαιοελληνικής ομορφιάς. Τα πρώτα παγκοσμίως για γυναίκες και άνδρες ηλικίας από 18 έως 33 ετών. Όρος Καλλιστεία είναι από την αρχαία λέξη Κάλλος, που σημαίνει ομορφιά. Οι τίτλοι είναι ονόματα και είναι εμπνευσμένοι από την αρχαία Ελλάδα, την ιστορία της και τη μυθολογία. Άνδρες που έμειναν αθάνατοι με τα ανδραγαθήματά τους και άλλοι που έπλασαν την αρχαιοελληνική μυθολογία. Γυναίκες που ακόμη συζητιέται η ομορφιά τους και άλλες που έμεινε το όνομά τους αθάνατος στους αιώνες. Μέγας Αλέξανδρος, Κλεοπάτρα της Μακεδονίας, Ερμής, Αφροδίτη, Αχιλλέας, Ωραία Ελένη, Ηρακλής, Αθηνά, Οδυσσέας, Καριάτης, Σπάρτακος, Ήρα, Λεωνίδας, Άρτεμις. Η έρευνα και η προσέγγιση της αρχαιοελληνικής εποχής έγινε με μεγάλη ακρίβεια σύμφωνα με όσα έχουν γραφτεί για τους ήρωες, θεούς, ημίθεους και μύθους. Ο σκοπός του αρχαιοελληνικού διαγωνισμού ομορφιάς είναι να γίνει γνωστό σε όλο τον κόσμο, ώστε και άλλες πόλεις της Ευκλείου να ακολουθήσουν τα χνάρια και να κάνουν κάτι ανάλογο, ούτως ώστε ο παγκόσμιος τελικός διαγωνισμός να διεξάγεται εδώ, στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει αύξηση του τουρισμού για τη χώρα μας. Ό,τι καλλιστεία έχουμε στην Ελλάδα είναι ξενόφερτα και ο τελικός διαγωνισμός γίνεται σε διάφορες πόλεις της Αμερικής, των Αραβικών Εμμυράτων και της Ευρώπης. Που όπως είπε και ο μέγας φιλόσοφος Νίτσε και κατόπιν ένας Γερμανός υπουργός, εάν δεν υπήρχε η Ελλάδα, δεν θα υπήρχε η Ευρώπη. Η αρχαιοελληνική ομορφιά στη νέα εποχή. Το παρελθόν είναι το μέλλον μας. Τίποτα δεν είναι αδύνατο για αυτόν που προσπαθεί. Τα ενδύματα, οι μάσκες και ό,τι άλλο είναι φτιαγμένα από υφάσματα, υφαντά, με αρχαιοελληνικές παραστάσεις και σύμβολα. Τα στεφάνια, τα κοσμήματα, οι φάκελοι και οι γραφίδες για την Κρητική Επιτροπή είναι όλα χειροποίητα και ειδικά φτιαγμένα για το σκοπό αυτό, όπως και η μουσική. Θα γίνει μια ιστορική αναφορά στο κάθε όνομα, τίτλο, όπως και στα σύμβολα. Η φωτογράφηση έγινε στην αρχαία ιαματική πηγή Λουτρακίου από τη γνωστή με παγκόσμια βραβεία κυρία Λίνα Μπαντέκα και τους συνεργάτες της. Εμπνευστής, δημιουργός, ιστορική έρευνα, συντονισμός,
καθώς και γενική επιμέλεια Βασίλης Δάτσος. Ενδύματα, κοσμήματα, κομμώσεις Βασίλης Δάτσος. Μουσική επιμέλεια Τζέφη Σοφία Ζαχαροπούλου. Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο Λουτρακίου, Περαχώρας και Αγίων Θεοδόρων, κύριο Γεώργιο Γκιόνι, και τον Αντιδήμαρχο κύριο Σάκη Παπαθανασίου για την άδεια της φωτογράφησης στην αρχαία ιατρική πηγή. Δήμος Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων. Πρωτοπόρος παρουσιάζει το μοναδικό αυτό θέμα διεθνώς. Κύριε Δήμαρχε, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Και είναι η ώρα να υποδεχτούμε τον ιδρυτή, εμπνευστή, δημιουργό αυτού του διαγωνισμού. Τον κύριο Βασίλη Δάτσο. Βασίλης Δάτσος. Καλησπέρα σας όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εκεί κάμερα, εδώ. Αρχηγός. Εξήγησε πώς θα γίνει η ψηφοφορία. Όπως θα ανοίξετε τους φακέλους, θα δείτε ονόματα. Στην αρχή θα βγουν τα αγόρια και οι τίτλοι είναι ονόματα. Μέγας Αλέξανδρος, Αχιλλέας, Ερμής, Ηρακλής, ό,τι βλέπετε, ναι. Οδυσσέας και Σπάρτακος. Όλοι αυτοί ήταν Έλληνες, βέβαια αρχαίοι Έλληνες. Ρωτήσανε και τι και πώς. Μπράβο, δεν ήταν Ρωμαίος, ήταν θρακικής καταγωγής. Θα ψηφίσετε ανάλογα την εμφάνιση, ό,τι σας κάνει απάνω ο διαγωνιζόμενος, θα βάλετε το βαθμό σας από 5 μέχρι 10, στο όνομα, ναι, τα νούμερα θα βγούνε. Στο όνομα που σας ενδιαφέρει και που το βλέπετε σαν Οδυσσέα, σαν Μεγαλέξανδρο, σαν... Από εκεί και πέρα θα γίνουν οι ψήφοι, θα μαζευτούν και θα δούμε ποιος θα βγει. Πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος, πέμπτος, ανάλογα με τους ψήφους, στο κάθε όνομα και στο κάθε διαγωνιζόμενο. Λοιπόν, μετά θα μαζευτούν αυτά βέβαια, θα παίξει ο Λύραυλος αυτά που πρέπει να παίξει και θα ακουστούν τα ονόματα και οι τίτλοι, όπως και στα κορίτσια. Η Κλεοπάτρα της Μακεδονίας, όχι η Κλεοπάτρα της Αιγύπτου, αυτά είναι η 12η. Είναι η αδερφή του Μεγαλέξανδρου ήταν. Λοιπόν, ήταν η Αθηνά, ήταν η ωραία Ελένη, ήταν η Ήρα, ήταν η Καριάτης, που την ξέρουμε πολλές φορές. Τι είναι η Καριάτης που την περιμένουμε να έρθει από το εξωτερικό. Θα δούμε και θα ακουστεί και η ιστορική έρευνα για το κάθε όνομα και για το κάθε σύμβολο, γιατί υπάρχουν σύμβολα. Τι ήταν το αστέρι της Βεργίνας, ο ήλιος της Βεργίνας, τι ήταν ο Δικέφαλος Αετός, που νομίζουν όλοι ότι ο Δικέφαλος ήταν Βυζαντινό. Δεν ήταν Βυζαντινό. Μέανδρος. Τι ήταν ο Μέανδρος και όλα αυτά θα τα ακούσετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά που ήρθατε και εύχομαι και του χρόνου να πάμε πιο έξω και πιο μακριά. Αυτά θα τα πει ο Κώστας. Από μένα, ευχαριστώ πάρα πολύ και γεια σας. Και τώρα... Η στιγμή, η μεγάλη στιγμή. Η πρώτη εμφάνιση όλων των ανδρών που διαγωνίζονται απόψε. Να ευχηθούμε στα παιδιά μας καλή επιτυχία. Θέλουμε το χειροκρότημά σας. Ένα δυνατό χειροκρότημα. Ο Λεωνίδας, στο όνομα Γιώργος Παπαδόπουλος, δεν διαγωνίζεται. Είναι ο μπροστάρης. Παρακαλούμε τον αριθμό Α, τον κύριο Αργύρικο του Νικολάου, να παραμείνει. Μέγας Αλέξανδρος, Έλληνας βασιλεύς όλων των Ελλήνων,
γεννήθηκε στην Πέλα της Μακεδονίας το 356 π.Χ. Ο βασιλιάς Φίλιππος, ο δεύτερος, και η πριγκίπισσα Ολυμπιάδα της Υπήρου ήταν οι γονείς του. Το 336 π.Χ. στέφτηκε αρχιστράτηγος όλων των Ελλήνων στην Ισθμία της Κορίνθου. Κατά την περίοδο των 13 χρόνων της βασιλείας του, κατέκτησε το μεγαλύτερο μέρος. Παρακαλούμε τον αριθμό Β, Αχιλλέας Μάνος. Παράλληλα ακούμε κάποια ιστορικά στοιχεία. Ο Οδυσσέας ήταν βασιλιάς της Ιθάκης, ο οποίος προσπαθούσε να επιστρέψει στο σπίτι του, στη σύζυγο και στο παιδί του μετά από δεκαετή πόλεμο. Στο δρόμο του εμποδίζουν αιμοδιψή τέρατα, γοητευτικές πλανέφτρες, ύπουλες θάλασσες και θυμωμένοι θεοί. Αυτή η επική περιπέτεια, μύθος, είναι το πιο διάσημο έργο του Ομήρου, η Οδύσσεια. Ο Δύριος Ύπος ήταν ιδέα του πολυμήχανου Οδυσσέα. Και βλέπουμε τον αριθμό Γ, είναι ο Μίλτος Χαριστός. Σας ευχαριστούμε. Σπάρτακος. Ο Σπάρτακος ήταν μονομάχος θρακικής καταγωγής που ηγήθηκε της μεγάλης επανάστασης των δούλων και άλλων κοινωνικώς καταπιεσμένων ατόμων εναντίον των Ρωμαίων. Θεωρείται η μεγαλύτερη επανάσταση δούλων όλων των εποχών. Γεννήθηκε γύρω στο 111 π.Χ., ενέπνευσε πολλά κινήματα, διανοούμενους και καλλιτέχνες κατά τη διάρκεια των αιώνων. Και είναι ο αριθμός Δέλτα, Νικόλαος Δημητρακάκης. Ευχαριστούμε πολύ. Να έρθει ο αριθμός Ε, Γιώργος Σεργίδης. Ηρακλής. Ο Ηρακλής είναι ο μεγαλύτερος ήρωας της ελληνικής μυθολογίας. Γιος του Δία και της βασιλοπούλας Αλκμίνης. Ήταν ο δυνατότερος από όλους τους ανθρώπους. Εξολόθρευσε άγρια θηρία και τέρατα, έδιωξε τύραννους και κακούς βασιλιάδες. Νίπιο ακόμη έπνιξε με τα χέρια του δύο φίδια που πήγαν στην κούνια του. Η πατούσα του λέγεται ότι ήταν 33 πόντους και έμεινε σαν μονάδα μέτρησης του ύψους για τα αεροπλάνα. Ένα πόδι λοιπόν ίσον 33 πόντους. Ευχαριστούμε πολύ. Ερμής. Αριθμός Ζήτα, Σάββα Σεργίου. Ερμής είναι ο αγγελιαφόρος των θεών της ελληνικής μυθολογίας, προστάτης των κλεφτών, των τυχερών παίγνιων και του εμπορίου. Κατά το μύθο, ο πατέρας του ήταν ο Δίας και η μητέρα του η Μαία, μία από τις Πλειάδες, θυγατέρα του Άτλαντα, του γίγαντα που θα κρατούσε στις πλάτες του τον ουρανό. Αργότερα ο Δίας της μετέτρεψε σε αστερισμό μαζί με τον Ορίωνα που της καταδίωγε. Σύμβολα του είναι το κηρύκιο, ένα φτερωτό ραβδί με φίδια τυλιγμένα γύρω του. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα η πρώτη εμφάνιση όλων των γυναικών που διαγωνίζονται απόψε. Η πρώτη κυρία είναι η Αλεξάνδρα Ανδρέιτς και δεν διαγωνίζεται. Είναι η μπροστάρισα.
ευχαριστούμε πολύ. Ο αριθμός Α, η Μαρία Πέτρου. Και λίγα ιστορικά στοιχεία και για την Καριάτιδα. Η Καριάτιδα ονομάζεται το γλυπτό που έχει γυναικεία μορφή και χρησιμεύει στη στήριξη κτηρίων. Είναι κόρη από τις Καριές, μια πόλη κοντά στη Σπάρτη. Το αντίστοιχο αρχιτεκτονικό στοιχείο με ανδρική μορφή ονομάζεται Άτλας. Οι Καριάτιδες έχουν τα χέρια ελεύθερα ενώ το βάρος στηρίζεται στο κεφάλι. Η κλασική μορφή της Καριάτιδας είναι ντυμένη με απλούς πέπλους και χιτώνες. Εκτός από το Ερέχθειο, τη συναντάμε το 525 π.Χ. στους Δελφούς, στην Ελευσίνα και στο Λόφο Καστά, στην Αμφίπολη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ, ο αριθμός Β. Κωνσταντίνα στο Γιάννη. Ήρα. Η επίσημη σύζυγος του Δία ήταν κόρη του Κρόνου και της Ρέας, θεά των ουρανών και προστάτηδα του γάμου. Για να την κατακτήσει ο Δίας χρειάστηκε να μεταμορφωθεί σε κούκο που έπεσε στα πόδια της. Φοράει στο κεφάλι εντυπωσιακό διάδημα και κρατάει σκύπτρο με ρόδι. Σύμβουλα εξουσίας και γονιμότητας, μετά την περαχώρα Λουτρακίου στο αγροτήριο Μελαγκάβη, στο φάρο του Ηραίου, σώζονται τα ερείπια του περίφημου ιερού της Ήρας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο αριθμός γάμα, Άννα Κόνστα. Η ωραία Ελένη. Στα 12 της την έκλεψε ο εξάδελφός της. Από αυτόν την έκλεψε ο Θησέας με το φίλο του τον Πυρίθιο. Την κέρδισε ο Θησέας και την πήγε στη μητέρα του την Έθρα. Τα αδέλφια της με πόλεμο την πήραν πίσω με σκλάβα την Έθρα. Γέννησε την Ιφηγένεια που τη μεγάλωσε η αδελφή της η Κλετεμνίστρα. Τέλος, μετά από κοσμοσυρωή γαμπρών, διάλεξε τον βασιλιά Μενέλαο, αδελφό του Αγαμέμνονα. Στη Σπάρτη φτάνει ο γιος του βασιλιά της Τρίας Πάρης και την κλέβει. Πάρης και Ελένη φεύγουν κρυφά για την Τρία, κλέβοντας θησαυρούς και σκλάβες, δίνοντας αιτία πολέμου. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο αριθμός Δέλτα, Μελίνα Λουκίδου. Η Αθηνά, η θεά της σοφίας και του πολέμου, προστάτηδα της Ελιάς και κόρη του Δία και της... και της Μύτιδος. Η Αθηνά και ο Ποσειδώνας διεκδικούσαν την ίδια πόλη, αλλά με το ωραιότερο δώρο. Ο Ποσειδώνας χτύπησε τον βράχο και βγήκε νερό, αλλά ήταν αλμυρό. Το δώρο της Αθηνάς ήταν το δέντρο Ελιάς, μεγάλο δώρο, τροφή, λάδι και ξυλία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο αριθμός Ε, Μαρία Βόλου. Κλεοπάτρα της Μακεδονίας. Η Κλεοπάτρα ήταν κόρη του βασιλιά των Μακεδόνων Φιλίππου του Δεύτερου και της Ολυμπιάδας και αδελφή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Γεννήθηκε το 354 και μεγάλωσε στην Πέλα. Κατά τη γαμήλια εορτή της, ο Φίλιππος δολοφονείται από το σωματοφύλακά του Παυσανία. Μετά το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου το 323 π.Χ., η Κλεοπάτρα διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στις δολοπλοκίες που ακολούθησαν για τη διαδοχή. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ. Ο αριθμός Σέτα. Το 6, έτσι, Σέτα. Άρτεμις. Κυρία Κατερίνα Βολίκα. Η Άρτεμι κόρη του Δία και της Λιτούς και δίδυμη αδελφή του Απόλλωνα, θεά του κυνηγιού των βουνών, των δασών και προστάτηδα των μικρών παιδιών. Η Άρτεμι, η Αθηνά και η Εστία ήταν οι μόνες θεές που πάνω τους δεν είχε δύναμη η θεά Αφροδίτη, που είχε υποτάξει το σύνολο θεών και ανθρώπων.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο αριθμός Ζήτα, Δανάη Λένα. Αφροδίτη, η θεά της ομορφιάς και του έρωτα, κόρη του Δία και της Διόνης, σύζυγος του θεού Ήφαιστου, γεννήθηκε όπως πιστεύουν στον αφρό της θάλασσας σε μία ακτή της Κύπρου, την Πάφο, εξού και το όνομά της. Η Αφροδίτη, όπως λέει ο μύθος, έπαιξε μεγάλο ρόλο στην έναρξη του Τροϊκού πολέμου. Η Αθηνά, η Ήρα και η Αφροδίτη διεκδίκησαν τον τίτλο της ομορφότερης θεάς. Κριτής ήταν ο Πάρης, βασιλόπουλο της Τρίας. Η Αφροδίτη του είχε υποσχεθεί, εάν της έδινε τον τίτλο, θα του δώσει την ωραία Ελένη, σύζυγο του βασιλιά της Σπάρτης Μενελάου, όπως και έγινε. Τόπος λατρείας, τα Κύθρα και η Κύπρος. Ευχαριστούμε πολύ. Ο αριθμός Ήτα, Μαριλένα Κολοκοτρώνη. Σύμβολο Μέανδρος. Είναι το αρχαιότερο ελληνικό σύμβολο της νίκης, της ενότητας, του άπειρου και της αέρανης πορείας μέσα στον κόσμο. Εμπνευσμένο από τις πολυάριθμες στροφές του ποταμού Μέανδρου, μήκους πάνω από 500 χιλιόμετρα, θα αποτελέσει το ένα από τα ιστορικά σύμβολα του ελληνικού κόσμου και θα ονομαστεί και ελληνικό κλειδί, καθώς δηλώνει την ελληνική καταγωγή όλων των πραγμάτων που το φέρουν πάνω τους. Μπορεί να είναι γέννημα των προϊστορικών χρόνων, αλλά έγινε μετέπειτα η σφραγίδα των αρχαιοελληνικών χρόνων παντού. Ευχαριστούμε πολύ. Ο αριθμός Θήτα, Κυριακή Κουτσιαρή. Ήλιος της Βεργίνας ή άστρο της Βεργίνας. Είναι ένα αρχαιοελληνικό σύμβολο που απεικονίζεται σε διάφορα αρχαιολογικά ευρήματα όπως αγγεία, νομίσματα, σπίδες κτλ. Τα οποία έχουν βρεθεί σε διάφορους τόπους όπως Μικρά Ασία, Ηπειρωτική και Νησιωτική Ελλάδα από τον 6ο π.Χ. αιώνα. Έγινε ευρέως γνωστό λόγω της απεικόνισής του στη Χρυσή Λάρνακα που βρέθηκε το 1977 από τον αρχαιολόγο Ανδρόνικο σε βασιλικό τάφο που αποδίδεται στη Μακεδονική δυναστεία του Φιλίππου, του Δεύτερου και του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Σας ευχαριστούμε. Ο αριθμός Γιώτα, Χριστίνα Καντζά. Δελφίνια στην αρχαία μυθολογία. Οι αρχαίοι Έλληνες ήταν από τους πρώτους θαλασσοπόρους που θεωρούσαν τα δελφίνια θεόσταλτα με σκοπό να μεταφέρουν μήνυμα σε όσους ταξιδεύουν. Υπάρχουν παντού τοιχογραφίες σε βάθος των αιώνων και τιμωρούσαν όσους τα σκότωναν. Ο μύθος λέει ότι ο Θεός Απόλλωνας έκτισε τον ναό στο όνομά του σε μια σπηλιά στους δελφούς όπως και το μαντίο. Η λέξη δελφής υπάρχει για να περιγράφει το ζώο της θάλασσας όπως και τη μήτρα δέλφης. Ακόμη και σήμερα υπάρχει ένας άρρηκτος δεσμός δελφινιών και ανθρώπων. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο αριθμός Γιώτα Αλφα, Νικολέτα Καλογιάννη. Δικέφαλος αετός. Για πολλούς είναι βυζαντινό σύμβολο. Ο θρύλος όμως λέει ότι ο Δίας μια μέρα έστειλε έναν αετό από την Ανατολή και έναν από τη Δύση. Οι δύο αετοί συναντήθηκαν στο κέντρο του τότε γνωστού κόσμου, τους Δελφούς. Εκεί ενώθηκαν και έγιναν ένας με δύο κεφάλια. Ο δικέφαλος αετός είναι καθαρά αρχαιοελληνικό σύμβολο που μετέπειτα έγινε ρωμαϊκό και αργότερα ανατολικο-ρωμαϊκό βυζαντινό. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο αριθμός Γιώτα Βίτα, Χαρά Χαραλάμπους. Αργό. Η Αργό ήταν το πλοίο που επιβιβάστηκαν οι αργοναύτες με σκοπό να μεταβούν στην Κολχίδα και να πάρουν το χρυσόμαλο Δέρας. Πήρε το όνομά της από τον κατασκευαστή της Αργό, υιό του Φρίξου και της Χαλκιόπης, κατοίκων της πόλης Άργος. Ήταν το γρηγορότερο και πιο στερεό πλοίο της εποχής, αλλά και το πιο ελαφρύ, με δυνατότητα μεταφοράς και στη στεριά. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα, η δεύτερη εμφάνιση όλων των ανδρών που διαγωνίζονται απόψε. Ευχαριστούμε τον κύριο Λεκάκη που φρόντισε με το τρικάμερο συνεργείο και τον κύριο Παναγιώτη Πανταλάκη από το αρχείο πολιτισμού για την απόψινή λήψη της βραδιάς μας, η οποία θα πάει σε 22 sites σε όλο τον κόσμο. Είναι η δεύτερη εμφάνιση. Ο Λεωνίδας
δεν διαγωνίζεται. Είναι ο Μπροστάρης. Και είναι ο κύριος Γιώργος Παπαδόπουλος. Παρακαλούμε τον αριθμό Α να παραμείνει. Είναι ο Αργύρης Κοντονικολάου. Είναι η δεύτερη εμφάνιση, είναι η δεύτερη ενδυμασία. Πρέπει να πούμε λοιπόν ότι τα σχέδια των ενδυμασιών έχουν πάρθει από αφορείς και από στοιχεία που έχουμε από την αρχαιότητα. Ο αριθμός Β, Αχιλλέας Μάνος. Η δεύτερη εμφάνιση, λοιπόν, χωρίς αναφορά ιστορικών στοιχείων. Όλη η προσοχή μας, λοιπόν, στραμμένη στους διαγωνιζόμενους και στις διαγωνιζόμενες. Ευχαριστούμε πολύ. Ο αριθμός Γ, Μίλτος Χαριστός. Επιτροπή, λοιπόν, να έχει βάλει βαθμολογία για την πρώτη εμφάνιση. Τώρα είναι η δεύτερη. Ευχαριστούμε πολύ. Αριθμός Δέλτα, Νικόλαος Δημητρακάκης. Ευχαριστούμε πολύ. Αριθμός Ε, Γιώργος Σεργίδης. Πρώτος παγκόσμιος διαγωνισμός αρχαιοελληνικής ομορφιάς. Απόψε, εδώ, στο υπέροχο Λουτράκι. Στο Poseidon Resort, το πλέον παραδοσιακό και φιλόξενο ξενοδοχείο σε όλη την Ελλάδα. Ευχαριστούμε. Και ο αριθμός Ζήτα, Σάβα Σεργίου. Το Ζήτα. Είναι το Ζήτα. Καταλαβαίνετε, είναι αρχαϊκοί αριθμοί. Όλα είναι μέσα στο πνεύμα το αρχαίο, το αθάνατο, με κάθε λεπτομέρεια και με πολύ σεβασμό στην ιστορία μας. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα η δεύτερη εμφάνιση όλων των γυναικών που διαγωνίζονται απόψε. Thank you.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στα όμορφα κορίτσια. Να παραμείνει το άλφα παρακαλώ. Και στα αγόρια μας. Η Επιτροπή φοβάμαι ότι θα δυσκολευτεί πάρα πολύ για τα αποτελέσματα. Αυτό λέω κι εγώ. Ο αριθμός Α, Μαρία Πέτρου. Ευχαριστούμε πολύ. Ο αριθμός Β, Κωνσταντίνα Στογιάννη. Ευχαριστούμε πολύ. Ο αριθμός γάμα, Άννα Κόνστα. Ευχαριστούμε πολύ. Ο αριθμός Δέλτα, Μελίνα Λουκίδου. Ευχαριστούμε πολύ. Ο αριθμός Ε, Μαρία Βόλου. Ευχαριστούμε πολύ. Ο αριθμός Σέτα, Κατερίνα Βολίκα. Ευχαριστούμε πολύ. Ο αριθμός Ζήτα, Δανάη Λένα. Ευχαριστούμε πολύ. Ο αριθμός Ήτα, Μαριλένα Κολοκοτρώνη. Thank you.
Ευχαριστούμε πολύ. Ο αριθμός Θ, Κυριακή Κουτσιαρή. Ευχαριστούμε πολύ. Ο αριθμός Γιώτα, Χριστίνα Καντζά. Ευχαριστούμε πολύ. Ο αριθμός ΙΑ, Νικολέτα Καλογιάννη. Ευχαριστούμε πολύ. Και ο αριθμός ΙΒ, Χαρά Χαραλάμπους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άλλη μία φορά να σας δούμε όλους μαζί, όλες και όλους μαζί. Η Επιτροπή να προσέξει και το κοινό μας. Μπορεί τώρα να δώσει ένα ωραίο χειροκρότημα στα κορίτσια και μας. Και οι άνδρες παρακαλούμε να ακολουθήσουν. Λοιπόν, σιγά σιγά θα πρέπει να έρθουν στα δικά μας χέρια φάκελοι, θα φύγουν από τα χέρια της Κριτικής Επιτροπής. Πιστεύουμε να έχετε ολοκληρώσει την ψηφοφορία. Και ευχόμαστε στα παιδιά μας καλή επιτυχία. Θα μας κρατήσει συντροφιά το συγκρότημα Λύραυλος μέχρι να γίνει η καταμέτρηση των ψήφων. Και να βγουν τα αποτελέσματα. Κύριε Ντάσο, συγχαρητήρια από όλους. Δεν είναι αρχαίο το επόμενο τραγούδι. Είναι του μεγάλου μας Κωνσταντίνου Καβάφη και έχουμε γράψει τη μουσική. Αρχαία όργανα, νέοι.
αρχαιοελληνική κιθάρα, κίθαρης, το όργανο που έπαιζαν και οι επαγγελματίες της εποχής σε μουσικούς διαγωνισμούς κάθε 4 χρόνια, όπως δίστημε. Ναι, μεα. Κάρνια. Πίθια. Ένα κερί αρκεί η καμαρή απόψε να μην έχει φως πολύ μέσα στη ρεμβινόλος και την υποβολή και με το λίγο φως μέσα στη ρεμβιν έτσι θα οραματιστώ για να έρθουν της αγαπής, για να έρθουν οι σκιές. Ευχαριστούμε. Οδύσσια, αγαπημένη ιστορία σε όλο τον κόσμο. Ο Οδυσσέας περνάει από τις σιρήνες που μαγεύουν όλους τους περαστικούς με το τραγούδι τους. Για να δούμε, θα καταφέρουμε να μαγέψουμε σήμερα και εσάς. Και πρώτα ταξιδεύοντας θα φτάσει στις σιρήνες. Ακούστας τα μέτρα, τους χωρίς το χέρι, τη
Τσακώνικο. Βαστό κακιά, αμάν, αμάν, του βαποριού αμάχη. Που πήρε την αγάπη μου, αμάν, αμάν, και την εγέροντα. Εδώ είναι τα παιδιά μας. Μία ξεχωριστή νότα, νομίζω ότι είναι ένα θέαμα που αρέσει και σε Έλληνες και πιστεύω και σε ξένους ιδιαίτερα. Κάποια όργανα που έστελαν μηνύματα, όπως τα κοχύλια τη Μπουρού ακούσατε στην αρχή, ένα ακόμα, το κέρατο που είναι βραχίωνα στη λύρα, το έχω κάνει τρομπέτα, μια φυσική τρομπέτα. Έκανα και τρύπες να παίζει πάνω από μία φωνές. Και ένα ακόμα που κέρδισε βραβείο σε διαγωνισμό αυτοσχέδιων κρουστών σώματος body percussion. Ανακάλυψα λοιπόν ένα παλαμάκι που έχει τριπλάσια ταχύτητα, αλλά παίζει και νότες. Και σήμερα που ξυρίστηκα για τα καλλιστεία θα παίξει. Μόνο ξυρισμένος μπορώ να το καταφέρω αυτό. Έχει και νότες. Το κούρδισα για σας ειδικά. Παρακαλώ.
κάτι, θέλω μια παραγγελιά τώρα να παίξω κάτι με τα μάγουλα, αλλά να σας ακούσω, γιατί δεν σας ακούσαμε πολύ σήμερα. Ένα τραγούδι, κάτι παραδοσιακό, ένα νησιώτικο, αφού είμαστε κοντά σε θάλασσα, ακούω ιδέες. Να το κάνω με μάγουλα, έχω πολύ θράσος να ρωτάω. Ένα θαλασσινό, ένα θαλασσάκι, ας πούμε, μέσα στο Αιγαίο, τι θέλετε. Κάτι απλό να τραγουδήσουμε όλοι, λοιπόν. Μέσα στο Αιγαίο. Είμαστε στην Ελλάδα, ε. Μέσα στο Αιγαίο, απλά τα πράγματα. Εντάξει, ωραία. Για να κλείσουμε με τον τραγοπόδαρο συνάδελφο, το λέω εγώ, μουσικό Πάνα, υπάρχει και ένας μύθος. Μια φορά και έναν καιρό ο τραγοπόδαρος Πάνας κυνηγούσε την όμορφη νύμφη Σύρινξ στην Αρκαδία. Τρόμαξε η νύμφη, ζήτησε βοήθεια από τον ποταμό Λάδωνα. «Ποτάμε σώσε, ο Πάνας με κυνηγάει». Την άκουσε και τη μεταμόρφωσε σε καλαμιά. Και όταν την έφτασε, βλέπει να αγκαλιάζει σπασμένα καλάμια. Άρχισε να κλαίει λοιπόν και από το κλάμα του στα καλάμια άκουσε αυτό τον όμορφο ήχο. «Αχ, που πήγε, εδώ ήτανε!» Σκέφτηκε να τα ενώσει και έκανε αυτό το όργανο που λέμε σήμερα σε όλο τον κόσμο αυλό του Πανός, Pan Flute. Και έτσι από τότε, όλη μέρα και όλη νύχτα έπαιζε στο δάσος και μάγευε τα ζώα. Όλη μέρα και όλη νύχτα έπαιζε στο δάσος και μάγευε τα ζώα. Όλη μέρα και όλη νύχτα έπαιζε στο δάσος και μάγευε τα ζώα. Μάγευε τα ζώα, μάγευε τα ζώα. Σιδαράσωμα απ' τον έρωτα. Πετάω σιδαράσωμα απ' τον έρωτα, ολόχαρος πετάω. Πάνα, 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 πάνα. Ω, πάνα, θαλασσοπλάνητε, από τη σιωνοκτήμη της Κυλλήνης. Τη σειρά, μανερό σου. Μανερό σου. Γιατί τώρα στο νου μου είναι ο χορός. Γιατί τώρα στο νου μας είναι ο Πάνω, 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 πάνω.
Σας υποδεχτήκαμε με τα κοχύλια. Το ταξίδι για εμάς... Γιατί κοχύλια, γιατί... Ελλάδα, θαλασσινή χώρα, πήρε, έδωσε, μετέφερε... τα πάντα, πολιτισμό, μέσω και της θάλασσας. Μπουρού, αρμονία. Ήταν ο Λύραυλος, ένα πραγματικά εντυπωσιακό, μοναδικό θέαμα για όλη την Ελλάδα και για όλο τον κόσμο. Θέλω την αγάπη σας, τα παιδιά μας δώσαν κάτι εντελώς ξεχωριστό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα αποτελέσματα είναι έτοιμα, είναι καθοδόν και εγώ έχω υποχρέωση να ευχαριστήσουμε, παιδιά μην μιλάτε τώρα, ακόμη μια φορά τους ανθρώπους που στάθηκαν πλάι μας, διότι χωρίς αυτούς ήταν αδύνατο να κάνουμε οτιδήποτε. Και ελπίζουμε του χρόνου να έχουμε τη βοήθεια που πρέπει, από εκεί που πρέπει, από εκεί που την περιμέναμε και την περιμένουμε. Και λέμε λοιπόν ότι το στούντιο Φιγκούρα, Greek, κέντρο ομορφιάς και αδυνατίσματος. CNC, γυναικεία υποδήματα και χειροποίητα ελληνικά σανδάλια που φοράμε και μας μένουν και ένα όμορφο δώρο από το CNC. Κέντμα καλλιντικά από το Ισραήλ και στην Κύπρο μας, τα καλλιντικά της Κλεοπάτρας και τώρα και στην Ελλάδα. Ντίλιπος, Handcraft Center Hellenic Art Studio. Biosev Hair Color Cream, η νέα γενιά βαφή μαλλιών. Team of Love, ομάδα αγάπης Ελλάδα-Κύπρος για τα άπορα παιδιά. Ακόμη, να πούμε για την οργάνωση που μας βοήθησε το πρακτορείο Models Prestige Show της κυρίας Σταυρούλας Νικολάκου των συνεργατών της, Ελλάδα-Κύπρος και συντονισμό από τον φίλο μας, τον αγαπημένο από την Κύπρο επίσης, το Σάκη Νικολάου, που είναι συνεχώς κοντά μας απόψε. Έλση Imports, αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Bioetica Italia, με επαγγελματικά προϊόντα κομμωτηρίου. Και βεβαίως και με πολλά δώρα για τις κοπέλες μας. Πανταζόνας, Σιβιταλίδου 23 Καλυθέα,
45 χρόνια πρωταγωνιστής στη μόδα. Πρώτος στη μόδα, πρώτος στην ποιότητα. Και με πολλά δώρα για κορίτσια και αγόρια. Και μας έχει δώσει κάτι επιπλέον, τώρα που θα αναφέρουμε στην απονομή. Και τελειώνω με την κυρία Σταυρούνα Νικολάου, η οποία δίνει την ευκαιρία σε τρία παιδιά, και σε αγόρια και σε τρία κορίτσια, να λάβουν μέρος το 2023 σε διαγωνισμούς παγκόσμιους ομορφιάς και τουρισμού. Ακόμη, ένα τελευταίο δώρο. Από το Touchet Laser, μία μεσοθεραπεία και μία θεραπεία, όχι μία, συγγνώμη, τρία δώρα είναι μεσοθεραπεία και θεραπεία laser. Και αν είμαστε έτοιμοι για τα αποτελέσματα, ο κύριος Δάσος αν είναι έτοιμος. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω μια αγαπημένη φίλη που συνεργαζόμαστε χρόνια και είμαστε αγαπημένοι στη μόδα. Μιλάμε για πολύ ωραίες εποχές μέχρι και σήμερα. Την Αλεξάνδρα Ανδρέου. Έλα κοντά μας να σε δούμε. Έλα, έλα, πίστα. Η Αλεξάνδρα είναι κοντά μας, ένα στολίδι της ομορφιάς. Φροντίζει για όλα, ήταν κοντά μας με λεπτομέρειες. Γι' αυτό και τα βγάλαμε πέρα. Με συνεργάτες που δεν είχαν ανάγκη, όχι δεν είχαν ανάγκη από χρήματα. Όλοι έχουμε ανάγκη από χρήματα. Είχαν ανάγκη από αγάπη, συνεργασία και αλληλεγγύη. Αλεξάνδρα Ανδρέου. Λοιπόν, είσαι έτοιμη να τις καλέσουμε. Να τις φωνάξουμε πάνω, τις κοπέλες μας, να τις φωνάξουμε. Τα περιμένουμε, δεν πειράζει. Ελάτε κορίτσια να σας δούμε όλες και τα αγόρια. Ελάτε, ελάτε, ελάτε. Επάνω τα κορίτσια και δίπλα από κάτω τα αγόρια, να φωτογραφηθούμε. Λοιπόν, μισό λεπτό θα... Άφησα τελευταίους όμως, γιατί οι τελευταίοι έσονται πρώτοι. Πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη η αναμέτρηση, θα έλεγα. Όχι πλέον καταμέτρηση, λίγο χαμηλώστε τη μουσική. Έχουμε απλά να σας πω, γιατί κι εσείς περιμένετε, αλλά πραγματικά δεν μπορεί να γίνει από τη μία στιγμή στην άλλη μία καταμέτρηση ψήφων. Οπότε έχουμε, αν μη τι άλλο, έτοιμα τα αποτελέσματα των ανδρών. Απίστευτο. Των γυναικών ακόμα. Απίστευτο, λοιπόν. Θα κάνουμε λίγη υπομονή, θέλουμε την υπομονή σας. Ωραία. Γιατί είναι πολλές οι κυρίες, είναι η βαθμολογία περίπλοκη, γιατί αυτό επιτάσσει ο διαγωνισμός. Και έχουμε όμως τα αποτελέσματα των ανδρών. Έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα. Λοιπόν, μισό λεπτό, μην βιάζεις. Έτσι κι αλλιώς. Έχουμε τα άλλα να περιμένουμε. Αυτό το όμορφο κορίτσι, έλα εδώ παιδί μου, έλα παιδί μου, πρέπει να περιμένουμε τα άλλα, τι να κάνουμε τώρα. Έλα καρουσίσουμε εδώ. Πόσο τον είσαι? 14. Η Στέβη Νικολάου είναι η κόρη του Σάκη και τι είναι η γονή σου, η γιαγιά Σταυρούλα. Λοιπόν, 14, 15, 16, 17. Ωραία, αν υπέγραφε όμως η γιαγιά και ο μπαμπάς, θα μπορούσες να λάβεις μέρος. Σας αρέσει για αρχαία Ελληνίδα. Του χρόνου λοιπόν, κορίτσι μου, συγχαρητήρια. Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, ναι, αλλά τα αγόρια πρέπει να φανούν, οπότε θα γίνει το εξής. Η Αλεξάνδρα θα κάνει παρέλαση για να φύγουν και να επανέλθουν. Με χειροκρότημα όμως. Και ανεβαίνουν τα αγόρια μας το επάνω, πιο θερμό σας χειροκρότημα. Βαθιά ανάσα λοιπόν τώρα για τα ανδρικά αποτελέσματα και πώς οι αρχαίοι Έλληνες διάλεγαν τους ωραίους Έλληνες. Λοιπόν, εντάξει, το ξέρω ότι η αγωνία κορυφώνεται, αλλά δεν μπορούμε να μην κρατήσουμε και το suspense. Έτσι ήθιστε. Και γιατί να μην γίνει άλλωστε αυτό και στον πρώτο αρχαιοελληνικό διαγωνισμό ομορφιάς. Μια ερώτηση στον κύριο Λεκάκη. Το suspense αυτό στην αρχαιότητα πώς λεγόταν? Πώς. Αγωνία. Και αγωνία στην αρχαιότητα. Έτσι, αγωνία. Ωραία. Από τον αγώνα, αγωνία. Ευχαριστούμε πολύ. Μαθαίνουμε. Λοιπόν,
να ξεκινήσουμε. Από κάτω προς τα πάνω. Ωραία. Για τους άνδρες. Για τους άνδρες, λοιπόν, τα αποτελέσματα. Χωρίς... Ο κύριος Γιώργος Παπαδόπουλος, όπως είπαμε, δεν διαγωνίζεται. Είναι ο μπροστάρης. Ναι, ωραία. Και ξεκινάμε. Τον τίτλο... Θα αναφερθώ σιγά, μην βιάζεις. Γιατί έχουμε και την τηλεόραση. Σιγά, ρε παιδιά, να καταλάβουν οι άνθρωποι. Εμείς θα πούμε με τη σειρά των ψήφων. Με τη σειρά από κάτω προς τα πάνω, ναι. Όπου είναι το τι βγάζει ο κάθε διαγωνιζόμενος, το τι έβγαλε, ποια μορφή μπράβο. Έβγαλε. Στη συνέχεια όμως, δηλαδή, θα πρέπει να μάθουμε βαθμολογικά ποιος θα θεωρηθεί πρώτος, δεύτερος κλπ. Πιθανόν. Λοιπόν. Σπάρτακος. Σπάρτακος. Σαβ, το ζήτα. Λοιπόν. Σωστά. Αργά, αργά. Σιγά, σιγά. Το ζήτα. Αριθμό ζήτα. Σάβα Σεργίου, παρακαλώ, ένα βήμα μπροστά. Το επόμενο. Να μπορούν να έρθουν και οι κορδέλες από σιγά σιγά. Πολύ ωραία. Ο αριθμός, μάλλον ο Οδυσσέας, είναι ο αριθμός... Γάμα. Και Μίλτος Χαριστός. Ο Μίλτος Χαριστός. Σειρά έχει ο Ηρακλής. Και είναι ο αριθμός... Εψιλόν. Γιώργος Σεργίδης. Ερμής, ο αριθμός... Βήτα. Ο Αχιλλέας Μάνος. Αχιλλέας... Η κυρία Σταυρούλα Νικολάου. Νικολάου, παρακαλούμε να κάνει την απονομή για τις κορδές. Ναι, ναι, ναι. Αχιλλέας, ο αριθμός... Έχουν μείνει δύο. Άρα, λοιπόν, ανάμεσα στον Αχιλλέα και στο Μέγα Αλέξανδρο, ο Αχιλλέας είναι ο αριθμός... Αλφα! Αργύρης Κοντονικολάου. Μέγας Αλέξανδρος. Ο αριθμός. Δέλτα. Νικόλαος Δημητρακάκης. Σπάρτακος, αριθμός ζήτα, Σάβα Σεργίου. Οδυσσέας, γάμα, Μίλτος Χαριστός. Ηρακλής Έψιλον, Γιώργος Σεργίδης. Ερμής Βήτα, Αχιλλέας Μάνος. Αχιλλέας, Αλφα, Αργύρης, Κοντονικολάου.
και Αλέξανδρος, Δέλτα, Δημητρακάκης, Νικόλαος και τα δώρα Πανταζώνας. Και τι άλλα δώρα έχουμε εκεί, κύριε Νικολάου? Από το Έλση Μίμπορς, ναι, καλλιντικά. Στούντιο Φιγκούρα. Και βεβαίως τα σανδάλια, τα θαυμάσια αυτά τα σανδάλια. Εγώ θα κυκλοφορώ με αυτά, παιδιά. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Από το CNC, με γυναικεία υποδήματα, αλλά και χειροποίητα ελληνικά σανδάλια. Και από τον κύριο Πανταζώνα δύο εξτρά δώρα προσφέρει κατά τη δική της εκτίμηση η κυρία Σταυρούλα Νικολάου. Και έχω και άλλα δύο για τα κορίτσια. Να πούμε στα παιδιά συγχαρητήρια καταρχήν. Να αποσυρθούν για να πάρουν μια άσα, θα σας ξαναφωνάξουμε. Για να κάνουμε ένα τελικό στο τέλος, μια φωτογράφηση όλοι μαζί. Το κοινό μας να χειροκροτήσει από εκεί όπως τα παιδιά που έρχονται. Αυτή είναι η ηθική τους αμοιβή. Έχουμε και πολλά ακόμη καλλιντικά. Από το Λύρος Cosmetics, επαγγελματικά ειδικομοντηρίου, αισθητικής, ορυχοπλαστικής, καλλιντικά. Επειδή εδώ που είμαι με έβλεπε μόνο η τηλεόραση, θα σας κάνω τη χάρη να με δείτε ολόκληρο, όσοι ήσασταν πίσω και όσοι ήσασταν από εκεί που δεν τα καταφέρατε, γιατί δεν είχαμε τη μεγάλη οθόνη που θα έχουμε, κύριε Δήμαρχε του χρόνου και κύριε Αντιδήμαρχε. Ναι, μ' ακούσατε τι είπα, γιατί μην κάνετε ότι μιλάτε. Έχουμε... Λοιπόν, ελπίζουμε του χρόνου να γίνει ο χαμός ο παγκόσμιος εδώ. Θα είναι οι πρώτοι νικητές από τη φετινή χρονιά. Θα είναι αυτοί που θα έχουν πάει στο εξωτερικό όλο το 2023 μέχρι τον Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, πάλι Σεπτέμβριο εδώ γεροί να είμαστε, και εκεί θα είναι, θα αποδειχθεί ότι η ιδέα, η φλόγα που άναψε εδώ στο Λουτράκι, στο Δήμο Λουτρακίου, Περαχώρας και τι άλλο, και Αγίων Θεοδόρων. Είμαστε λοιπόν έτοιμοι για τα αποτελέσματα. Περίμενε, θέλω να με χειροκροτήσουν, τι φωνάζεις. Τι φωνές είναι αυτές? Λοιπόν, αποτελέσματα. Να ανέβουν τα κορίτσια μας επάνω. Να τα υποδεχτούμε. Καλή επιτυχία σε όλες, βεβαίως. Να ξεκινήσουμε από τις αναπληρωματικές. Δηλαδή, είναι 6 οι τίτλοι, 6 οι βασικοί τίτλοι και 6 οι αντίστοιχοι αναπληρωματικοί τίτλοι. Η καριά της Βίτα είναι η Άννα Κόνστα. Ο κύριος Βασίλης Ντάτσος. Κάνει την αρχή κάνει και μετά θα καλούμε έναν τους από την επιτροπή μας. Ο κύριος Λεκάκης να είναι έτοιμος για την δεύτερη
Κυριακή Κουτσιαρή είναι η Αθηνά Β. Κυρία Κυριακή Κουτσιαρή, είναι ο αριθμός Θ. Μπράβο, πολύ ωραία. Ωραία, Ελένη Β. Είναι ο αριθμός Ε. Μαρία Βόλου. Ο κύριος Πανταζώνας, παρακαλώ, να έρθει κοντά μας. Να συγχαρούμε την νικήτρια. Ήρα Β, αναπληρωματική, είναι ο αριθμός Γιώτα Β, Χαρά Χαραλάμπους. Θα δώσει την κορδέα ο κύριος Ανδρέας Δανιήλ από την Κύπρο. Κλεοπάτρα Β. Ευχαριστούμε πολύ. Κλεοπάτρα Β. Είναι ο αριθμός Ήτα. Μαριλένα Κολοκοτρώνη. Ευχαριστώ. Αυτό το κοριτσάκι το είχα επισημάνει εγώ στις πρόβες. Ο αρχαίος θείος περίμενε. Περιμένετε, παιδιά. Εδώ. Συγχαρητήρια, κορίτσι μου. Με φυλάκι. Αφροδίτη Β. Είναι ο αριθμός Γιώτα. Χριστίνα Καντζά. Ο κύριος Γιώργος Πάπας. Συγχαρητήρια. Να ετοιμαστεί ο κύριος Θεόφιλος της Τσιμπάκος για το επόμενο. Ωραία, Ελένη Αλφα. Είναι ο αριθμός Αλφα. Μαρία Πέτρου. Συγχαρητήρια. Πολύ ωραία. Και τα δώρα μας.
Ο κύριος, παρακαλώ, κύριος Πιτσάκης, ο Παναγιώτης για το επόμενο. Το επόμενο. Καριά της Αλφα. Είναι ο αριθμός. Σέτα. Δανάη Λένα. Τη βρήκαμε. Ναι. Ορίστε. Να δω, ρε, βάλτε σιγά το στέμα, ένα-ένα. Αφροδίτη Α. Είναι ο ρυθμός Γιώτα... συγγνώμη, κυρία Νικολέτα Καλογιάννη. Και... Κυρία Νικολέτα Καλογιάννη, ο ρυθμός Γιώτα Α. Κοντά μας ο κύριος Αντιδήμαρχος για τη στέψη. Ο κύριος Άκης Παπαθανασίου να είναι έτοιμος. Κλεοπάτρα Αλφα, είναι ο αριθμός Σέτα, Κατερίνα Βολίκα. Ο κύριος Λύρος είναι εδώ. Τον παρακαλώ πολύ για τη στέψη. Είναι και χορηγός μας, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχει δώσει φοβερά απίθανα δώρα και είναι έτοιμη η κορδέλα και τα δώρα σας. Ευχαριστούμε, συγχαρητήρια και υπάρχουν οι δύο τελευταίοι τίτλοι. Λοιπόν, οι δύο τελευταίοι τίτλοι είναι η Ήρα Α. Η Ήρα Α, λοιπόν, είναι... Που θα στέψει ο κύριος Αλέξανδρος Ευσταθίου, παρακαλώ να είναι έτοιμος. Ο κύριος Αλέξανδρος Ευσταθίου, πρόεδρος της Apollo Capital. Η Ήρα Α, λοιπόν, είναι ο αριθμός Β, Κωνσταντίνα Στογιάννη. Και η Αθηνά Α. Είναι ο αριθμός Δέλτα, Μελίνα Λουκίδου. Το κύριο Κωνσταντίνο Παπαϊλίου, το δικηγόρο θέλω και επιχειρηματία. Συγχαρητήρια στις κοπέλες μας. Στην επιτροπή μας ένα χειροκρότημα για το κουράγιο που είχαν να αντιμετωπίσουν μια τόσο δύσκολη διαδικασία και να δώσουν, ελπίζω, σωστά τα αποτελέσματα. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα
το ήχο και φως, τον κύριο Χρήστο και τον άλλο Χρήστο. Με ένα ωραίο χειροκρότημα, ήταν φοβερά όλα καταπληκτικά. Σε ευχαριστούμε, μεγάλη βοήθεια μας έδωσες και βεβαίως θα είμαστε για πάντα μαζί. Συμβόλαιο. Λοιπόν, έχουμε ακόμα δύο δώρα από τον κύριο Πανταζώνα για δύο φορέματα. Από τον κύριο Πανταζώνα για δύο φορέματα. Και έξι δώρα από... Στούντιο Φιγκούρα. Από το Φιγκούρα. Τα δώρα δεν τελείωσαν. Έχουμε και μία έκπληξη δώρου. Λοιπόν, θα δοθούν κάποια δώρα τώρα, πολύ ιδιαίτερα, πολύ ξεχωριστά, από τον επωνομαζόμενο γλύπτη του έρωτα. Πρόκειται λοιπόν για τον κύριο Εξοικία Τρίβουλίδη. Στο βίντεο που βλέπουμε εδώ, είναι δημιουργία γλυπτού που θα προσφέρει στα κορίτσια τον έρωτα και στα αγόρια τον Απόλλωνα. Εδώ λοιπόν στο βίντεο πρώτα κορίτσια είναι από το γλύπτη μας. Από το γλύπτη μας. Το έργο του είναι εμπνευσμένο από την αρχαία Ελλάδα. Γυναίκα, φύση και έρωτα. 2, 4, 6. Είναι γλυπτά από τον μεγάλο μας καλλιτέχνη. Και έχει και κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον που θα δούμε σε λίγο. Και έξι για τα αγόρια μας. Τα οποία αγόρια μπορούν να έρθουν μπροστά εδώ. Εδώ, περάστε εδώ. Αγάπης μου, εδώ. Έτσι, εδώ θα κάνουμε και μια ομαδική. Απόλλων και Έρος. Και θα δούμε και το, αφού δούμε τα δείγματα, αυτά τα όμορφα δείγματα. Αυτά είναι τα γλυπτά που κάνει δώρο. Θα δούμε το επόμενο. Που είναι αφιερωμένο. Ναι, τιμή Σένεκεν. Περίμενε, δεν ήρθε. Ναι, τώρα. Σε λίγο. Εσύ είσαι επιλαχών, μην περιμένεις να πάρεις τίποτα. Ψηλέ. Είσαι επιλαχών, δεν με περιμένεις να πάρεις. Ούτε εγώ θα πάρω. Ό,τι θες, αγόρι μου. Λοιπόν, τα δημιουργήματα που αυτό προσφέρω... λοιπόν το έργο είναι τιμή Σένεκεν του ξενοδοχείου που μας φιλοξενεί. Είναι τελευταία του Ποσειδών Resort. Τελευταία μου δημιουργία με 4 άλογα και εγώ. Είναι η μακέτα φυσικά, δεν είναι τόσο τεράστια. Για πρόταση που γίνεται για κάποια παραλία. Και επειδή την Χάνιν ονομάζεται εδώ πέρα Ποσειδών το ξενοδοχείο, το έχω ονομάσει αυτό. Το άρμα του Ποσειδώνος. Τα κοσμήματα που με την ευρωτροπή του φίλου μας και δημιουργού της ιδέας, τα κοσμήματα με τον έρωτα για τις κοπέλες και τον Απόλλωνα για τους άντρες, είναι φτιαγμένα από κράμα αρχαιολογικού μετάλλου, με κασίτερο και χαλκό. Έχουν πληροφορίες μέσα τα σακουλάκια που λέει τι εστί Απόλλων και τι εστί έρωτας. Και φυσικά εύχομαι αυτές οι θεϊκές μορφές να τους οδηγήσουν ο Απόλλων στο υπέρτατο φως το πνευματικό και ο έρωτας να βρουν έρωτα στη ζωή τους οι κοπέλες. Τα αγόρια, εντάξει, είναι πιο εύκολα. Οι κοπέλες είναι απαιτητικές. Φτάσαμε εσείως με τεμποδίων στο τέλος, αξιοπρεπώς όμως, συμφωνείτε? Αξιοπρεπώς, ελληνικά, όμορφα, έντιμα. Μπράβο. Σταυρούλα Νικολάου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Ευχαριστούμε για το χειροκρότημα, ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Εδώ Κύπρος πάντοτε μαζί σας, γιατί όπως ξέρετε η πιο όμορφη γυναίκα γεννήθηκε στην Κύπρο, η Θεά Αφροδίτη.
Έχω φέρει εδώ τρεις Αφροδίτες και τρεις Αφρόδιτους. Για να γελάσουμε. Βραβεύω εγώ τώρα το φίλο μου τον Βελετσάνο. Από την Κέτμα, της Κλεοπάτρας στα Καλλιτικά, Ισραήλ. Βραβεύω τη φίλη μου εδώ τη Ζέφη, από την Κλεοπάτρα. Που θα μείνεις Κλεοπάτρα, αγέραστη και πάντα κούκλα. Ευχαριστούμε για το ωραίο έργο σας, παιδιά. Είσαστε θαυμασί. Και στο δημιουργό. Έχω προσφέρει αρκετά, Βασίλη μου. 30 χρόνια μαζί. Μην τα λέμε, θα φαίνεται η ηλικία. Εγώ να διαλέξω τους 6 που θα πάρω εξωτερικό, δεν γίνεται. Θέλω την εξάδα μου εγώ. Λοιπόν, Μαρία Πέτρου. Εδώ παρακαλώ. Αυτή θα εκπροσωπήσει Κύπρο για Αφροδίτη, για τον τουρισμό. Μετά θέλω αυτό το κορίτσι. Εδώ. Το όνομα σου, αγάπη μου. Κυριακή Κουτσιαρή. Η Κυριακή. Όχι. Δικαιούμαι εγώ ό,τι θέλω κάνω. Αυτή η κοπελιά εδώ. Είσαι μοντέλο, αγάπη μου. Της. Κουκλάρα είναι. Τώρα θέλω και τους τρεις άντρες. Το Σάβα. Να τον εδώ. Το Γιώργο. Και το άλλο το παιδί, πού είναι το καλέ. Εδώ, αυτό εδώ το παιδί. Αυτά τα παιδιά θα εκπροσωπήσουν Κύπρο. Δεν το ξέρω το παιδί, καλέ. Δεν είναι δικό μου. Το όνομα σου, αγόρι μου. Ο Αχιλλέας. Αχιλλέα. Παιδιά, θα εκπροσωπήσουν Κύπρο και Ελλάδα να προβάλλουν τον τουρισμό. Τι λέτε, κύριε Δήμαρχε, Αντιδήμαρχε, καλά κάναμε. Αυτά θέλω τα παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Θέλω να καλέσω κοντά μου την κυρία Μαρία Ιωαννίδου, που ήταν μαζί μας, έλα κοντά μας. Λοιπόν, εσύ είσαι τώρα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ. Η αρχαία βασίλισσα θα σου θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε και να σε στέψουμε βασίλισσα της αρχαίας Ελλάδας. Το αρχαίας δεν μου πολύ άρεσε. Συγγνώμη, και εγώ αρχαίος έγινα. Ελάτε, 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 παιδιά. Ελάτε, κορίτσια, αγόρια όλοι. Πίσω, πίσω, ελάτε. Παιδιά, όλοι εδώ βλέπουμε. Γλύπτης, εδώ. Να γδυθώ, να γδυθώ. Να, τα βγάλω. Αυτό ήθελα να κάνω την έκκληση στην Μαρία μας. Είναι από χθες μαζί μας. Είναι ενθουσιασμένη και εκείνη από το περιβάλλον εδώ. Στο ξενοδοχείο μας. Ναι, πραγματικά είναι πάρα πολύ γλυκό, πάρα πολύ τρυφερό. Το να σου φέρονται οι άνθρωποι τόσο ευγενικά, τόσο να σε πιστεύουν. Έχεις δώσει κάτι. Εγώ, π.χ. έχω δώσει κάτι. Είμαι έπος πια. Δεν είμαι ιστορία, είμαι έπος. Έχω αρχίσει και γίνομαι έπος. Λοιπόν, και μ' αρέσει πάρα πολύ που συναντώ ανθρώπους που μπορώ να μιλήσω μαζί τους γλυκά, τρυφερά, αληθινά. Λοιπόν, ήταν μια πολύ ωραία βραδιά. Εντάξει, θα πούμε κι άλλα. Εγώ είμαι πολύ νέα ακόμα. Τώρα σκάω. Έχεις μέλλον. Έχω μέλλον. Και φιλάκια, χάρηκα που σας γνώρισα. Συγχαρητήρια, κορίτσια και αγόρια. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε όλους. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ζέφη τη Ζαχαροπούλου για τη βοήθειά της. Και το λόγο έχει ο Βασίλης Ντάτσος, ο αρχηγός. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την υπομονή σας πάνω απ' όλα, γιατί αργήσαμε να ξεκινήσουμε. Αλλά ήταν δύσκολη δουλειά και για όλα αυτά που έχω κάνει ήταν άθλος για μένα. Εσύ. Και εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω. Πραγματικά ήταν ο πρώτος παγκόσμιος διαγωνισμός αρχαιοελληνικής ομορφιάς. Αν υπήρξαν και κάποιες παραλήψεις, κάποιες καθυστερήσεις, ξέρουμε ότι έχουμε την κατανόησή σας, γιατί κάθε αρχή και δύσκολη. Το σαρδάμι το λιγότερο, αλίμονο. Όλοι κάνουμε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα χαρούμε να σας δούμε και στις επόμενες διοργανώσεις, γιατί θα υπάρξουν και επόμενες διοργανώσεις και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και θα αναφωνήσουμε όλοι μαζί το σύνθημα. Ελλάδα πάντα και παντού. Ξανά το ίδιο, όλοι μαζί. Ελλάδα πάντα και παντού. Και Κύπρος. Εννοείται. Είμαστε αδέλφια. Γεια σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστούμε. Κύριε Αντιδήμαρχε, ευχαριστούμε. Και το προσωπικό του ξενοδοχείου και τη διεύθυνση βεβαίως. Και η Αλεξάνδρα, βεβαίως η Αλεξάνδρα έχει δικαίωμα να πει. Καλησπέρα σας και πάλι σας ευχαριστούμε σε όλους εσάς που ήσασταν σήμερα εδώ. Ευχαριστώ ιδιαίτερα για τα παιδιά μας, ιδιαίτερα για τα μοντέλα που έχουμε επιλέξει μαζί με τον κύριο Βασίλη. Και πάλι του χρόνου να είμαστε καλά και να είναι και καλύτερα και πιο όμορφα. Α, μπράβο. Αυτό με στάει. Και να έχουμε υγεία όλοι. Υγεία και θετική ενέργεια. Καλό σας βράδυ. Καλή συνέχεια. Yeah.